Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, όμως μείνετε μαζί μας, γιατί θα ταξιδέψουμε μέχρι τον Ισθμό της Κορίνθου, που είμαι βέβαια ότι περισσότεροι έχουμε πάει, αλλά πόσοι έχετε κάνει το διάπλου της Διόρυγας. Να δούμε αυτό το κρουζ από μέσα, έτσι. Αυτό είναι που πάντα κλινικό. Θέλαμε να βλέπουμε σαν παιδάκια, δεν ξέρω εσείς. Εγώ πάντα. Όποτε πηγαίναμε σχολικές εκδρομές, καθόμουν με τις ώρες εκεί και παρακολουθούσα. Τα πλοία να περνούν. Τουλάχιστον 12.000 πλοία περνούν ετησίως από τη Διόρυγα αυτή. Είναι πολύ σημαντικό για την αυσιπλοεία μας. Σε λίγα λεπτά μαζί σας. Και να πάμε κατευθείαν στην Κόρινθο, να κάνουμε αυτή την πολύ ωραία βόλτα, να κάνουμε το διάπλου της Διόρυγας με καπετάνισσα, την εκλεκτή Χριστίνα Σαλπαδήμου, που το κάνει πολλά χρόνια τώρα, φαντάζομαι. Καλημέρα, Χριστίνα. Καλημέρα σας. Πώς είστε, τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Ζηλεύουμε που δεν είμαστε εκεί. Να το ζήσουμε κι εμείς. Είμαστε στον Ισθμό τώρα, μόλις ξεκινήσαμε την προγέρα μας. Από ό,τι βλέπετε από πίσω είναι το κανάλι. Μπορεί να χαθεί το σήμα, γιατί δεν υπάρχει πολύ καλό σήμα μέσα στο κανάλι. Ξεκινάμε, από ό,τι βλέπετε πίσω είναι το κανάλι. Είμαστε εδώ πέρα εδώ και 10 χρόνια και προσπαθούμε ο κόσμος να δει αυτό το υπέροχο θέαμα που δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Πράγματι. Πόση ώρα κρατάει η βόλτα, Χριστίνα? Μία ώρα. Ξεκινάμε από τα Ίσμια, από την πλευρά του Σαρονικού, βγαίνουμε στην Ποσειδονία, που είναι το άλλο προς τη Διόρυγα, και επιστρέφουμε πάλι πίσω. Κάνετε και κάποια στάση ενδεχομένως για να κάνει και τη βουτιά του ο κόσμος, ή περιορίζεστε μόνο σε αυτά τα 6 χιλιόμετρα της Διόρυγας? Κάνουμε μόνο το κανάλι, αλλά έχουμε και κάποια πάρτι, κάποια event, κάποιους γάμους και δηλώσεις που κάνουμε βραδινά, για να μπορεί και ο κόσμος να δει και το κανάλι τη νύχτα. Βγαίνουμε κορυφαίο, κάνουμε βόλτα. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα. Χριστίνα, οι περισσότεροι έχουμε επιλέξει με το αυτοκίνητο να περνάμε από πάνω. Πρώτη φορά βλέπουμε λοιπόν και αυτή τη διαδρομή. Πώς την απολαμβάνουν καθημερινά? Αυτός είναι ο λόγος που αποφασίσαμε και εμείς να παίρνουμε ένα καραβάκι, το οποίο να κάνει αυτή τη διαδρομή. Για να μπορεί ο κόσμος να βλέπει αυτό το υπέροχο θέαμα και από πάνω, εκτός από τη γέφυρα με τα μάξι που περνάει ο κόσμος. Έχουμε πολλούς τουρίστες. Βέβαια, φέτος είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα λόγω της κατάστασης. Μπορεί να κάνουμε και 2, 3 και 4 δρομολόγια τη μέρα, σαν να τον κόσμο τον οποίο έχουμε. Χριστίνα, ακούω και μια δεύτερη φωνή. Κάνετε ξενάγηση στον κόσμο, τους μιλάτε? Βέβαια. Αυτό έχουμε, ακούμε. Τι τους λέτε, για πες μας. Τους λέμε μερικά λόγια για την ιστορία της Κορίνθου, για τη Διόρυγα, για το κανάλι, όλα αυτά τα οποία χρειάζεται ένας ξένος και ένας Έλληνας φυσικά να γνωρίζει για το κανάλι. Έτσι, να θυμίσουμε ότι ολοκληρώθηκε το 1893 και δημιουργήθηκε από την ίδια ομάδα που δημιούργησε και τη Διόρυγα του Σουέζ. Σωστά, Χριστίνα? Ακριβώς έτσι είναι, ναι. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί συντομεύει την αυσιπλοεία, παιδιά, η Διόρυγα κατά 700 χιλιόμετρα. Έτσι, βοηθάει στο διάπλου των πλοίων. Πες μου για τα μέτρα ασφαλείας, Χριστινάκη μου, πόσο κόσμο παίρνει πάνω το σκάφος σας? Έχουμε χωρητικότητα 220 άτομα που μπορούν να βγουν. Βέβαια, με τα μέτρα έχουν πάει στα 125. Έχουμε μέσα όλα τα μέτρα ασφαλείας που χρειάζεται. Μπορεί ο κόσμος να κάνει και στο πάνω κατάστρωμα και στο κάτω. Έχουμε και σαλόνι μέσα, έχουμε τουαλέτες, έχουμε 2 μπαρ. Χριστίνα, είναι προσιτή η βόλτα για μια τετραμελή οικογένεια? Βέβαια. Είναι πολύ καλές τιμές που έχουμε. Μπορεί ο κόσμος να έρθει να διασκεδάσει. Και επίσης τα πάρτι που κάνουμε έχουν προσθέσει και στα ποτά μας και στα κοκτέιλ. Λοιπόν, Χριστίνα, όσο χάνεται ο ήχος, μεγαλώνει η ομορφιά της εικόνας, αυτά που απολαμβάνετε, που βλέπετε. Ευτυχώς και ευχαριστούμε γι' αυτό, έχετε προνοήσει να μας στείλετε και μερικά σχετικά πλάνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστινάκη. Θα ξανάρθουμε, θα επιστρέψουμε σε εσάς όταν θα επιστρέφετε κι εσείς, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερο σήμα. Παιδιά, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, εκτός από τη βόλτα που κάνεις με το σκάφος, να βλέπεις και τους αθλητές με τα σαμπ και τα, ξέρεις, που κάνουν αγώνες μέσα στον Ισθμό. Είναι πολύ εντυπωσιακές οι εικόνες. Είναι μια βόλτα που νομίζω όλοι θέλουμε να την κάνουμε, αν και οι περισσότεροι μπορεί και να την έχουν ήδη κάνει. Και επειδή έλεγες προηγουμένως για τα Extreme Sport, μπορεί να είναι και αυτοί που πηδάνε από πάνω, να θυμίσουμε. Να κάνουμε flyboard μέσα στον Ισθμό, λίγο δύσκολο. Bungee jumping. Bungee jumping. Θα το έχουμε. Να το προλογίσω, Σωτήρη. Την Πέμπτη, ένας διάσημος φίλος μας, δεν θα πω ποιος, θα κάνει bungee jumping από τον Ισθμό της Κορίνθου. Κρύβε λόγια, μιλές πολλά. Όχι, θέλω να το πω. Εντάξει.